Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στο Good Doc. Σήμερα μαζί μου έχω έναν άνθρωπο που πραγματικά εκτιμώ ιδιαίτερα. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι μόνο ο άνθρωπος σαν οντότητα που έχω σήμερα εδώ και είναι ο Νίκος ο Στόικος. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Είναι και αυτό που αντιπροσωπεύει. Ελληνική ομάδα διάσωσης. Η εθελοντική εκείνη η ομάδα που βρίσκεται εδώ, στην Νέα Προποντίδα, το παράρτημα των νέων Μουδανιών. Ο Νίκος ο Στόικος είναι πρόεδρος τα τελευταία χρόνια στην ομάδα. Μία ομάδα που έχει κάνει πολλά, που συνεχίζει να κάνει και θα συνεχίζει συνεχώς να κάνει πράγματα και να βοηθάει και να στηρίζει. Και όλα αυτά τα παιδιά σε αυτή την ομάδα εργάζονται εθελοντικά, με πολύ αγάπη για τον άνθρωπο. Αρχικά θέλω να γνωρίσουμε τον Νίκο τον Στόικο και να μου πει ποια ήταν η αφορμή να ασχοληθεί με την ελληνική ομάδα διάσωσης. Και αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Πρώτα θα ήθελα να πω καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και να είμαστε οι τελευταίοι που χρειάζεστε. Αυτό είναι ευχή όλων μας, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμένα είναι πολύ σημαντικό να μου κάνει μια συνέντευξη άτομο της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Να μην ξεχνάμε ότι είστε από τις παλιές στην ομάδα μας. Έτσι. Και εσείς με τον τρόπο σας πάντα προσφέρετε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ την ομάδα την έχω λατρέψει πάρα πολλά χρόνια. Και ήμουνα πάντα δίπλα πριν ακόμα εκπαιδευτώ, ακόμα δηλαδή σε δράσεις, σε εκδηλώσεις, σε ό,τι γινότανε, ήμουνα πάντα εκεί. Νομίζω ότι όλοι χρειάζονται στην ελληνική ομάδα διάσωσης, και αυτοί που επιχειρούν, αλλά και αυτοί που μένουν πίσω για να στηρίζουν τις επιχειρήσεις με τον όποιο τρόπο. Μα θα είναι ενημέρωση αυτό, θα είναι βοήθεια στο να μεταφέρει ακόμα και τα νερά, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο να μεταφέρει με το αυτοκίνητό του άτομα, νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι χρήσιμοι σε αυτή την ομάδα. Όμως, Νίκο, δεν μου είπες και θέλω έτσι, επειδή είμαστε και φίλοι, να είμαστε πιο χαλαροί και να μιλάμε στον Νίκο. Και το λέω αυτό γιατί αυτή η εκπομπή αυτό έχει ως στόχο. Να είναι προσωπική, να είναι άμεση και να μπορεί ο καθένας να νιώσει χαλαρά και να περάσουμε λίγα λεπτά μαζί. Πες μου λοιπόν, τι έγινε αφορμή να ασχοληθείς με την ομάδα? Η αφορμή είναι καθαρά αυτό που είπαμε. Όλοι έχουν τον εθελοντισμό μέσα τους. Κάποια στιγμή ξυπνάει μέσα τους και βγαίνει. Εγώ ήταν ένα περιστατικό που έτυχε σε ένα γάμο στα Ιωάννινα, ναι, που χωρίς να έχω γνώσεις, χωρίς τίποτα, χρειάστηκε κάποιος μια βοήθεια, έτρεξα. Και όντως αυτός ο άνθρωπος έζησε, ήταν το γύρισμα της γλώσσας που λέμε, δεν είναι, ναι, γύρισμα, είναι ένας μυς ο οποίος χαλαρώνει και φράζει. Ήξερες να το κάνεις αυτό, είχες εκπαιδευτεί. Δεν ήξερα, πώς το αλλά έκανες? Προσπάθησα. λίγο πολύ από αυτό που βλέπουμε, που εντάξει, όλοι έχουμε δει μια διάσωση, κάτι. Αυτό ήταν το που με πέρασε ένα ρεύμα μέσα. Είναι αυτό που λέμε ότι καλύτερα, ναι, να κάνεις κάτι, ναι, από το να μην κάνεις τίποτα, ναι, 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 έτσι. Ναι, βέβαια, βέβαια. Έτσι. Ναι, και αυτό έγινε, ναι, αφορμή λοιπόν μετά, να παρακολουθείς σχολείο. Για πες. Πήγα μόνο και μόνο για να μπορέσω σε κάποια στιγμή, αν χρειαστεί, η οικογένειά μου. Το είχα δει έτσι, ότι δεν είναι τίποτα να συμβεί ένα ατύχημα μέσα σε μια οικογένεια. Έτσι. Να μην ξέρω να σώσω το παιδί μου, να μην ξέρω να σώσω τη γυναίκα μου, οτιδήποτε, έναν άνθρωπο. Να μην ξέρω να δώσω τις πρώτες, ναι, βοήθειες, εννοείς. Και έτσι, έτσι πήγα στη σχολή, αλλά μπαίνοντας στη σχολή, άρχισα να βλέπω πράγματα και πράγματα από άλλη οπτική γωνία. Και όντως ξύπνησε ο εθελοντισμός μέσα μου. Δηλαδή κατάλαβα ότι μπορούσα να δώσω πολύ παραπάνω. Λόγω καταδρομές, είχα την εκπαίδευση, είχα το σωματότυπο να κάνω αυτό το βήμα παραπάνω για μένα. Και όντως, θεωρώ ότι ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει στη ζωή μου. Αλήθεια. Γιατί δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να σώζεις μια ζωή. Είναι το συνέστημα εκείνο, δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Είμαι απόλυτα σίγουρη, γιατί μέσα από τις εκπαιδεύσεις
Έχουμε ζήσει γεγονότα, έχουμε δει περιστατικά και πραγματικά εκεί νιώθουμε όλοι ένα δέος στη δύναμη του ανθρώπου, το πώς όταν θέλει να κάνει κάποια πράγματα, με πίστη και αγάπη για τον άνθρωπο, τα καταφέρνει. Πάμε λοιπόν τώρα και μπαίνεις μέσα στην ομάδα, μένεις στην ομάδα γιατί βλέπεις πια τα πράγματα τελείως διαφορετικά, γιατί είναι άλλο αυτό που ξέρουμε και βλέπουμε όλοι και λέμε «Α, θα πάω να μάθουμε πρώτες βοήθειες». Αρχικά όλοι έτσι ξεκινάμε και κάπως έτσι ξεκίνησα και εγώ, κυρίες και κύριοι, για να βοηθήσω τους δικούς μου ανθρώπους. Και να κάνω αυτό που είπαμε από την αρχή, ότι είναι καλύτερα να κάνεις κάτι από το να μην κάνεις τίποτα. Ναι. Ακόμα είναι και ο τρόπος που καλείς ένα ασθενοφόρο. Είναι έτσι. Όμως πολύ σημαντικό, εμείς οι διασώστες, να κοιτάζουμε, ναι, πάμε να κάνουμε μια διάσωση, αλλά πρέπει να γίνονται μερικά βήματα πριν, έτσι, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή, αυτά τα μαθαίνεις από το σχολείο, έτσι. Δεν θα εγώ σε ένα περιστατικό. Θα πρέπει να το ελέγξω το τοπίο, να δω αν μπορώ να συμμετέχω. Σωστά, είναι πολύ σημαντικό. Σωστά, σωστά. Γιατί και εμένα περιμένουν σπίτι. Έτσι. Μα και αυτό είναι και το, νομίζω ότι, ξέρεις, πρώτα προφυλάσσω τον εαυτό μου, για να μπορέσω να σώσω τους υπόλοιπους. Στην ομάδα, στα σεμινάρια, στην εκπαίδευση που γίνεται, μαθαίνεις ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Να μην είσαι υπερβατικός. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και θα σταθώ σε αυτό. Δηλαδή, βλέπεις κάτι, δεν ορμάς. Δεν κάνεις αυτό το να μπω κατευθείαν. Οπ, σου δίνει αυτό το 1-2 δευτερόλεπτα. Να πάρεις μια ανάσα για να το σκεφτείς, να εκτιμήσεις. Να εκτιμήσεις. Ο υπερβατικός πάντα έχει πρόβλημα στη ζωή του. Να, γιατί κινδυνεύει και ο ίδιος και μπορεί να κάνει και κακό. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε, να μην είμαστε υπερβατικοί. Ναι, είμαστε εκεί, θα κάνουμε αυτό που πρέπει, πρέπει να το τολμήσουμε να το κάνουμε, αλλά πρώτα με την ασφαλειά μας. Να ρωτήσω τώρα. Εδώ το παράρτημα των νέων μουδανιών κυριαρχούσε, και δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, γιατί έχω αρκετά χρόνια να βρεθώ στην ομάδα, βρίσκομαι κοντά στις εκδηλώσεις της κτλ. Κυριαρχούσε στο υγρό στοιχείο. Σωστά, εξακολουθεί αυτό το κομμάτι να το έχει ή εκπαιδεύεται και σε άλλα κομμάτια? Λόγω τοποθεσίας, το υγρό στοιχείο είναι το κομμάτι μας. Ναι. Αλλά τα τελευταία χρόνια και με τους προηγούμενους προέδρους, με τον Παναγιώτη, ναι, τον Γιάννη, αυτό άρχισε να επεκτείνεται. Τώρα είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο και στις πρώτες βοήθειες, που είναι πολύ σημαντικό, mm-hmm, με απεινιδώσεις, με εκπαιδεύσεις. Τα περισσότερα μέλη είναι και εκπαιδευτές στην κάρπα, στην απεινίδωση. Κάναμε ένα τρομερό πρόγραμμα με το Δήμο και σε αυτό θέλω να σταθώ, γιατί έχουμε το Δήμο πάντα δίπλα μας και τα τελευταία χρόνια, τα δύο τελευταία χρόνια, μπορώ να πω ότι έχουμε την περιφέρεια, είναι συγκινητικό δηλαδή. Ο τρόπος που στηρίζουν, Έτσι. Την ομάδα, ναι. Και μας έχουν αποδείξει και μας λένε ότι μας έχουν στην καρδιά τους. Γιατί κατάλαβαν ότι δεν είμαστε μόνο Δήμος Προποντίδα. Είμαστε Χαλκιδικής. Έτσι. Όπου και να μας καλέσουν, εμείς θα πάμε. Ό,τι πρόβλημα να υπάρχει, ακόμη και στο πιο μικρό κομμάτι συμμετοχής. Εμείς θα είμαστε εκεί. Συμμετέχετε, βασικά συμμετέχετε σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, σε αγώνες δρόμου, οπουδήποτε κι αν σας συστήσουν, σε θέατρα. Στα σχολεία πηγαίνουμε, μαθαίνουμε τους μικρούς να μάθουν τι είναι ο εθελοντισμός, τι μπορούμε να προσφέρουμε. Τους δίνουμε να καταλάβουν ότι και να πιάσεις το χέρι από έναν παππού και να τον περάσεις απέναντι στο πεζοδρόμιο είναι βοήθεια, είναι εθελοντισμός. Το έχει ανάγκη η κοινωνία μας να κρατήσουμε αυτά τα παλιά, τα καλά, τις αρχές. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Είπες πριν για την απεινίδωση και εκείνο που γνωρίζω καλά είναι ότι η Χαλκιδική, ο νομός Χαλκιδικής είναι ο πρώτος στην Ελλάδα με τους περισσότερους απεινιδωτές. Έχουμε τους ίδιους εκπαιδευόμενους διασώστες, δηλαδή που να γνωρίζουν από απεινίδωση. Όλοι οι διασώστες γνωρίζουν από απεινίδωση. Όλοι έχουν BLS. Αχα. Όλοι, οι περισσότεροι, είναι και εκπαιδευτές. Είναι και το κλιμάκιο της Κασάνδρας. Να μην το ξεχνάμε και αυτό, με το Θέμη, τον Ιερησιώτη, που είναι καταπληκτική η δουλειά που κάνει. Είμαστε σε πολύ καλή συνεργασία.
Στο μέλλον θα συνεργαστούμε πολύ περισσότερο με κοινές ασκήσεις, με... και στο θαλάσσιο και στη διάσωση. Ο αθλητισμός αυτό είναι. Ναι, και εφόσον μπορούν να, δύο ομάδες, έστω και από διαφορετικές περιοχές, να συμπληρώνει μία την άλλη, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι έτσι. Πάρα πολύ καλό. Είναι για το καλό και γενικότερα για το καλό του τόπου. Τώρα θέλω να μου πεις, τι σχεδιάζετε, τι δράση σχεδιάζετε να κάνετε από εδώ και πέρα. Γιατί να πω, κυρίες και κύριοι, ότι πριν από λίγες ημέρες κόπηκε η Βασιλόπουτα, είναι η πρώτη Βασιλόπουτα που κόβεται αμέσως μετά τα Θεοφάνεια και δεν το χάνω ποτέ αυτό. Και είδα πάρα πολλά μέλη και μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό και νέα παιδιά. Η κόπη των τελευταίων ετών, τα δύο τελευταία χρόνια, προπαντός, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια το νέο συμβούλιο να βάλουμε καινούργια άτομα, να ανανεώσουμε την ομάδα ηλικιακά, αλλά και να φέρουμε πίσω και άξια στελέχη που υπήρξαν στο παρελθόν, που ακόμη μπορούν να συνδράμουν. Και είχαμε μια πολύ καλή επαφή και ήρθαν γύρω στα 7 άτομα από τους παλιούς πίσω, γεμάτη όρεξη, με χαμόγελο, και σιγά σιγά τώρα παντρεύουμε τους παλιούς με τους νέους για να κάνουμε κάτι καλό. Ξέρεις ποιο είναι το συγκινητικό, ότι αυτοί οι παλιοί με την πολύ μεγάλη εμπειρία, απίστευτο, όποτε και αν χρειαστεί η ομάδα κάτι, είναι εκεί. Είναι εκεί. Παρόλο που μπορεί να μην είναι σε καθημερινή βάση κτλ. Αλλά όταν θα χρειάζεται να επιχειρήσουν ή να κάνουν οτιδήποτε ή να δείξουν ή να διδάξουν ή είναι πάντα εκεί. Θα ρίξεις και γίνεσαι μια φορά εθελοντής, πάντα εθελοντής. Πάντα, είναι έτσι. Πάντα εθελοντής. Δεν μπορείς να το βγάλεις πάνω σου. Ωραία. Πριν από λίγο μου έλεγες για κάποιες δράσεις που θα κάνετε. Για πες. Τώρα τελειώνουμε άλλο ένα σχολείο που είναι τώρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό το σχολείο, για νέους διασώστες, και με αυτό θα κλείσουμε για τουλάχιστον 1-2 χρόνια. Δεν θα ξανακάνουμε σχολή, έτσι λέμε, θα δούμε, γιατί έχουμε και πολλούς που θέλουν να μπουν ξανά στην ομάδα. Ναι. Νέα μέλη. Θέλουμε να σταματήσουμε λίγο τις εκπαιδεύσεις σε νέα μέλη και να ασχοληθούμε με την εκπαίδευση των υπάρχων μελών. Δηλαδή θέλουμε να ανέβουμε επίπεδο και στις πρώτες βοήθειες με τραύμα 1, τραύμα 2. Θέλουμε να την ανέβρεση σε βουνό. Έχουμε ήδη εκπαιδευόμενα άτομα που έχουμε στείλει στα κεντρικά, έχουν κάνει τις εκπαιδεύσεις τους και θα κοιτάξουμε να κάνουμε ένα team καθαρά για βουνό, για διάσωση. Εντάξει, έχουμε προβλήματα, γιατί δεν έχουμε αυτοκίνητο. Σαν... ναι, με τα προσωπικά μας αυτοκίνητα πηγαίνουμε πάντα, αλλά όταν είναι για βουνό... Μα είχαμε αυτοκίνητο, δεν είχαμε ένα αυτοκίνητο στη Μεγάλη Παναγία που ήταν, γιατί είχαμε και εκεί το είναι παράρτη. Το πυροσβεστικό, το οποίο έχει παραχωρηθεί εκεί, από την περιφέρεια είχε παραχωρηθεί. Ωραία, Νικό. Κάνουμε... Νικό. Το έχουμε, εδώ είναι. Έρχεται, βέβαια. Και η περιφέρεια. Και ο Δήμος και όλοι να συνδράμουν στο να αποκτήσει η ελληνική ομάδα διάσωσης ένα αυτοκίνητο. Διασωστικό, έτσι. Διασωστικό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους διασώστες. Και Νίκο, συγγνώμη, αν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι θέλουν να εκπαιδευτούν αυτό το διάστημα που λέτε ότι θα σταματήσετε πια τις εκπαιδεύσεις, τι θα γίνει με αυτούς? Δεν θα χάσετε κάποιους εθελοντές? Δεν θα τους αφήσουμε. Κανείς δεν περισσεύει. Θα κοιτάξουμε να βρούμε το χώρο, το χρόνο, να μπορέσουμε να κάνουμε και αυτή την εκπαίδευση. Γιατί, εντάξει, κάποιος που θέλει να είναι εθελοντής, εμάς είναι απαραίτητο να τον φέρουμε κοντά μας. Οπότε, να πούμε πως ναι, μεν, ο στόχος σας είναι για 2 χρόνια να εκπαιδευτείτε εσείς πάρα πολύ καλά, αλλά αν, κυρίες και κύριοι, θελήσετε κι εσείς να εκπαιδευτείτε και είστε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, βεβαίως και τα παιδιά θα μπουν στη διαδικασία να σας εκπαιδεύσουν. Και ο τρόπος είναι απλός. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας, είτε μέσω το τηλέφωνο της ομάδας, το email της ομάδας, ακόμη και με το Facebook που βγάζουμε διάφορες αναρτήσεις. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
μου έλεγες για μια κοινή άσκηση, μεγάλη άσκηση, ναι, ναι, που είναι να γίνει. Για πες λίγο γι' αυτή. Μετά από συνεννόηση με το, με το παράρτημα Κασάνδρας και με τα κεντρικά Θεσσαλονίκης, είμαστε στο να βρούμε κοινές ημερομηνίες. Mm-hmm. Περιμένουμε και το σκάφος της Κασάνδρας. Ναι. Τώρα θα βάζουν κινητήρα επάνω που είχαν πρόβλημα. Βάζουν καινούργια. Όπως και κινητήρα. Το δικό μας εδώ έχει κάποιο πρόβλημα, έτσι. Έχουμε θέματα κι εμείς, εντάξει. Αλλά ξέρετε, πιστεύω ότι θα βρεθούν άτομα που θα βοηθήσουν την ομάδα. Γιατί ξέρουν ότι είμαστε εθελοντές. Και ξέρεις, ο εθελοντισμός είναι ένα από τα πιο ακριβά σπορ. Σωστά, σωστά. Δεν μπορείς δύο να μην φορές το χέρι στην τσέπη. Βάζεις το χέρι στην τσέπη. Ναι. Δύο πολλές φορές. Ναι, ναι, για πες έτσι. Λοιπόν για αυτήν την άσκηση. Αυτή η άσκηση θα είναι στο υγρό στοιχείο και θα είναι συμμετοχή κεντρικά Εόδου Χαλκιδικής και παράρτημα Κασάνδρας. Μπορεί να ζητηθεί φυσικά να γίνει και με άλλους νομούς, αν θα δηλώσουν ενδιαφέρον. Εμείς θα τους καλέσουμε, ώστε να γίνει μια πανελλαδική μεγάλη άσκηση εδώ στα Μουδανιά. Μάλιστα. Ξέρεις που είναι, θυμάμαι τώρα που... Είναι εξαιρετικό αυτό και για τον τόπο και για, όταν, για μας σαν ομάδα. Μιλάς για το υγρό στοιχείο και όταν είχαμε εκπαιδευτεί εμείς το υγρό στοιχείο στις μεγάλες εκείνες πισίνες και τα λοιπά και είχε γίνει εκείνη η άσκηση εκεί πέρα μέσα, ήταν σαν να είσαι πραγματικά, σε πραγματικό γεγονός. Δεν θα το ξεχάσω το πόσο πολύ είχα φοβηθεί. Ναι. Παρόλο που ήταν εκπαίδευση, έτσι. Ναι. Εκπαίδευση. Είναι σκληρή εκπαίδευση, δεν είναι εύκολη. Όχι. Όπως και κάποιες άλλες εκπαιδεύσεις που κάναμε. Ραπέλ. Ναι. Που κατεβαίνει στη γέφυρα της Ποτίδας με σκοινιά. Δηλαδή, όλες αυτές οι ασκήσεις, ναι, δεν είναι αστείες ασκήσεις. Όχι. Θέλει θάρρος, θέλει υπομονή για να μάθεις κάποια πράγματα και σχολή, να αντέχεις. Στην προηγούμενη σχολή είχαμε μια κοπέλα η οποία έλεγε εγώ αυτό δεν θα το κάνω. Ναι. Κάθε φορά που πήγαινε να κάνει μια εκπαίδευση, εγώ αυτό δεν θα το κάνω. Αλλά εγώ στο τέλος το έκανε. Τα έκανε και έλεγε δεν περίμενα ότι έχω αυτές τις δυνατότητες. Λοιπόν, πες. Τι ήθελα να πω. Στο προηγούμενο σχολείο, όταν κάναμε το υγρό στοιχείο πρακτική, το κάναμε στην πισίνα ενός ξενοδοχείου. Ναι. Μας βοηθάει πάντα. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω το... Βεβαίως, γιατί όχι. Το Blue Lagoon στις Καλύβες. Ωραία. Ο κύριος και το λέω, αυτό, είναι... το λέω αυτό γιατί... Είναι εθελοντής για μένα. Ακριβώς. Θα πρέπει να λέμε για αυτούς τους ανθρώπους που στηρίζουν και βοηθάνε. Κάθε για χρόνο μας δίνει την πισίνα και κάνουμε εκεί την εκπαίδευση. Ναι. Που είναι πολύ σημαντικό για μας. Ναι. Με τα κεράσματά του, με όλα, όλα, όλα. Ναι. Είναι απίστευτος. Και το κάναμε μέσα σε καταρακτώδη βροχή. Και ήτανε σαν, ναι, σαν να είσαι σε ναυάγιο πραγματικά, έτσι, και να κάνεις διάσωση. Δεν θα το ξεχάσω. Απίστευτο. Εγώ δηλαδή. Παρόλο που ήταν καλό ο καιρός. Και φέτος θα τολμήσουμε κάτι άλλο. Τι? Θα το κάνουμε στη θάλασσα. Δηλαδή, ναι, θα είναι μέσα στο Φεβρουάριο, πιστεύω. Αρχές Φεβρουαρίου θα είναι. Και θα το κάνουμε εδώ στα Μουδανιά, στην παραλία των Μουδανιών. Μέσα στη θάλασσα, γιατί όταν θα γίνει μια διάσωση... Μέσα στη θάλασσα θα γίνει. Μέσα στη θάλασσα θα γίνει. Ναι. Δεν θα γίνει ούτε σε πισίνα, ούτε. Και είπαμε να το κάνουμε σε πραγματικά. Φυσικά, οι πρώτοι που θα πέσουμε μέσα θα είμαστε εμείς. Για να τους δώσουμε το κουράγιο να λογικό, να μπούμε. Λογικό το βρίσκω. Νίκο, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ και να πω έτσι από εδώ και στους ανθρώπους που θα μας παρακολουθήσουν, μας παρακολουθούν, να στηρίζετε την ελληνική ομάδα διάσωσης. Είναι οι άνθρωποι εθελοντές με όλη τη σημασία της λέξεως. Να είστε εκεί. Είστε χρήσιμοι όλοι. Όλοι όμως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι. Τι να συμπληρώσω. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω που με καλέσατε εδώ. Να πω και αυτά που ήθελα να πω κι εγώ. Άλλη μια φορά θέλω να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ και την περιφέρεια και το Δήμο που είναι πλάι μας. Και τόσους άγνωστους εθελοντές που μας βοηθάνε σε οτιδήποτε πρόβλημα έχουμε. Με τον έναν ή με τον άλλο, ναι, τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.